12 χρόνια, κυρίε και κύριοι, συμπληρώνονται την Κυριακή από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τον τότε ειδικό φρουρό Επαμινών Δακορκονέα. Και νωρίτερα σήμερα είχαμε επεισόδια στο κέντρο τη Αθήνα. Η Μίνα Καραμίτρου μαζί μα. Έχουμε και τι σχετικέ εικόνε, Μίνα. Όταν ομάδα αντιεξουσιαστών νίκη επιχείρησαν να κάνουν συγκέντρωση και να απλώσουν ένα πανό στην πλατεία συντάγματο έξω από το σταθμό του μετρό. Επενέβησαν οι αστυνομικέ δυνάμει που ήταν στην περιοχή. Είχαμε και μικροεπισόδια. Επτά άτομα έχουν προσαχθεί και βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Να σα πω ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε μια μεγάλη σύσκεψη στην Κατεχάκη για τα μέτρα που θα πρέπει να εφαρμοστούν από την Κυριακή, καθώ φέτο δεν θα επιτραπεί λόγω του κορονοϊού να υπάρξουν οι οι συγκεντρώσει για τη μνήμη για τη δολοφονία mm. του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Οι αποφάσει λοιπόν που έχουν ληφθεί είναι να υπάρχουν από νωρί το πρωί τη Κυριακή αστυνομικοί σε κέρια σημεία για τα οποία ήδη έχει ανακοινωθεί ότι θα γίνουν συγκεντρώσει. Μάλιστα τα σημεία αυτή είναι η Τζαβέλα, η Κλαθμόνο, η Ασοέ, το Πολυτεχνείο, όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και η Πολυτεχνιούπολη. Mm. Επίση θα υπάρχουν αυστηρή προέλεγχη στα μέσα μαζική μεταφορά και σε βασικού οδικού άξονε. Φυσικά ο Έαντα, καθώ επίση. Επίσης και τα ντρόουν θα βρίσκονται από νωρί στην περιοχή των Εξαρχείων για να δίνουν και εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων. Ενώ δημιουργίε θα αναπτυχθούν και στα Εξάρχεια. Τέλο, να σα πω ότι υπάρχουν φόβοι στην ελληνική αστυνομία για καταδρομικέ. Γι' αυτό έχουν δοθεί εντολέ για αυστηρά μέτρα αυτοπροστασία, καθώ επίση και για μέτρα προστασία σε αστυνομικά τμήματα και σε δικαστικού στόχου. Και τέλο, να σα πω ότι επιτελήσει Κατεχάκη μα έλεγαν ότι αυτά τα μέτρα δεν θα έχουν σχέση με τα μέτρα του Πολυτεχνείου. Ναι. Και αυτό γιατί η εντολή που έχει δοθεί είναι όπου εντοπίζεται συνοστισμό να του διαλύουν αμέσω.